Ο Λασκαρίδης έφυγε, ο Χαραλαμπής ήρθε. Στον ατρόμητο του Αλεμότια, οι διοικούντε έκλεισαν το θέμα προπονητή μία εβδομάδα μετά το φιλικό διαζύγιο με τον Κωνσταντίνο Λασκαρίδη και κοιτάζω πλέον μπροστά. Ο Χαραλαμπή, γνωστό στον χώρο, αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε και παρέλαβε τα κλειδιά να μπορέσει να δουλέψει και να παρουσιάσει ένα καλό και ανταγωνιστικό σύνολο. Το ίδιο μάλιστα είχε κάνει την περίοδο 2019-20, όταν ήταν και πάλι στην τεχνική ηγεσία τη ομάδα Αλεμότια τελευταία του ομάδα για τον ίδιο ο ταξιάρχης Μανταμάδου. Επίση, ο Ατρόμητο ανακοίνωσε την πρώτη του χειμερινή προσθήκη με την απόκτηση του μεσοαμυντικού ταξιάρχη Βασιλέλη με θητεία σε ομάδε τη Β κατηγορία αλλά και τη Α, ενώ πάει να πάρει και έναν επιθετικό τον οποίο θα ανακοινώσει σύντομα. Παρελθόν όμω αποτελεί ο Μάκη Σαμπάνιο, ο πρώτο κόρη τη ομάδα, ο οποίο μετά από δική του επιθυμία επέστρεψε στην παλιά του ομάδα των Λανδρονικά Παρακύλων να τον βοηθήσει να σώσει την παρτίδα. Στην αναγέννηση γέρα τώρα, παρελθόν αποτελεί ο μέσο Γιώργο Αντωνάκα, ο οποίο συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αθήνα και στην ομάδα του ΑΟ Κοροπίου. Τέλο, θέμα ορών είναι η ανακοίνωση του νέου προπονητή των Ελλήνων Αμύθυμνα, ο οποίο θα πάρει τη θέση του αποχωρήσοντα από τον πάγκο Γιώργο Κομινό. Στον ορισμό των παιχνιδιών προχώρησε η Επιτροπή Πρωταθλήματο Κυπέλου τη Ένωση Παδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου. Αλλά τι ημερομηνίε διεξαγωγή των αγώνων τη 12η Αγωνιστική, η οποία δεν έγινε λόγω των κρουσμάτων COVID. Τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, βλέπουμε την κάρτα, και Εμάς Εμά Φίλια, Αιγαία Όλυμπο, Αετό Απόλων Δαφίων, Ατρόμητο Αλεμότια Αρίων Μύθυμνα. Και τα άλλα τέσσερα, μία εβδομάδα αργότερα στι 26 του μήνα. Ο Δυσσέα Ελίδη Απόλων Δαφίων, Διαγόρα Αναγέννηση Γέρα, Αετό Ανδρονικά και Αθλητικό Όμορφο Μεσοτόπου Προοδευτική.